Οπότε ζητάμε όμως εφέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να πάνε να πάρουν το t-shirt από το κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου μαζί με να κάνουν την εγγραφή τους και να μας στείλουν, κύριε Φλαμή, τις φωτογραφίες τους, είτε κάνοντας ένα περίπατο με το κατοικίδιό τους, είτε με την οικογένειά τους, είτε οι καταστηματάρχες που μας ακούνε στην Πάτρα και όποιος έχει επιχείρηση στην Πάτρα. Είναι καιρός και ευκαιρία που μας δίνεται τώρα μέσα από το διαδίκτυο να δείξουμε πόσο ενωμένη είναι η Πάτρα και πόσο ωραίο τόπος είναι η Πάτρα. Οπότε κάθε καταστηματάρχης μπορεί να... Άρα να φωτογραφηθεί σε διαφορετικά σημεία της πόλης, στο καταστημά του, απ' έξω, όπου θέλει και να διαφημίσουμε αυτό το πράγμα, έτσι. Ακριβώς, και να βάψουμε ροζ με το t-shirt που θα φοράνε το διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν και την πόλη διαφημίζουμε. Και τον καρκίνο απομυθοποιούμε. Και τη γυναίκα κινητοποιούμε. Και το Pink the City βρίσκεται στην πόλη με τον οποιοδήποτε τρόπο, διαδικτυακά μεν, αλλά εφέτος μας δίνεται η ευκαιρία να φορέσει το t-shirt και η κοπέλα που είναι στη Ζάκυνθο, στον πύργο και δεν μπορεί να έρθει στην Πάτρα, μας δίνεται η ευκαιρία να το δει η Αυστραλία, ο Καναδάς, ο κόσμος όλος. Οπότε ας πιάσουν αυτή την ευκαιρία που τους χαρίζεται μέσα και από το Pink the City, διαφορετικά εφέτος. Τι να κάνουμε. Σκεφτήκαμε αλλιώτικα, όπως πάει και ο καιρός αλλιώτικος. Ναι.